Τι όμορφο. Μη ψάχνεις την ευτυχία, είναι πάντα μέσα σου. Τα είπε όλα με 8 λέξεις. Ναι. Εγώ θα αποφασίσω τι με κάνει ευτυχισμένο. Και θα στρέφω την προσοχή μου σε όλα αυτά που έχω. Και δεν θα νιώθω δυστυχισμένος για όλα αυτά που δεν έχω. Ξέρεις, θεωρούσα πολλά πράγματα δεδομένα και αυτονόητα, ενώ δεν είναι. Τώρα που βλέπω τον έξω κόσμο θολά, βλέπω πολύ καθαρά το μέσα μου. Και ξέρω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γιατί έχω εσένα, τα μωρά μας, τους φίλους μας. Αυτό θέλω κι εγώ, να είσαι ευτυχισμένος. Από τη στιγμή που νιώθεις έτσι, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ας μη ζωγραφείς ποτέ ξανά. Ναι, άμα. Είμαι καλά. Και θα δεις ότι από σήμερα και κάθε μέρα θα είμαι ακόμα καλύτερα. Από τώρα ξεκινάει μια καινούργια ζωή για μας. Ξύπνησες, βλέπω. Και κεφάτος θα παραμείνω, αγάπη μου. Γιατί τώρα πια όλα είναι κάτω από άλλο πρίσμα, καταλαβες. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω έτσι. Αγάπη μου, να σου πω. Θέλω να οργανώσουμε λίγο τη μετακόμιση μας στην Αθήνα. Να μου κάνεις τη χάρη να αναλάβεις όλα τα διαδικαστικά, τη μεταφορική. Εννοείται. Αν μου έλεγε ότι θα τα αναλάβει και αυτά, θα πίστευα ότι έχει πάθει τι να πω. Ολοκληρωτική μετάλλαξη. Α, πρέπει να μιλήσω και με το διευθυντή τη σχολή. Αλήθεια, με ποια κριτήρια διάλεξε αυτή τη σχολή? Πρώτον, γιατί είναι η καλύτερη ιδιωτική σχολή καλών τεχνών που υπάρχει. Και δεύτερον, γνωρίζω προσωπικά τον υπεύθυνο του τμήματος ζωγραφικής. Κάναμε παρέα ένα φεγγάρι που ήμασταν μαζί στην Ιταλία και μου έχει προτείνει πολλές φορές να πάω να τα διδάξω εκεί. Τώρα ήρθε η ώρα. Μίλησε και με τον διευθυντή και οι πόρτες είναι ανοιχτές. Δεν θα πας άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Καλό αυτό, πολύ καλό. Ναι, μα γι' αυτό δεν το ψάξα παραπάνω. Και να σου πω κάτι. Νιώθω ότι και θα μου αρέσει και θα τα πάω και καλά. Ωπα. Μπαμπάς μου είναι. Έλα, μπαμπά. Αγόρι μου, καλημέρα. Πώς είσαστε? Μια χαρά. Λοιπόν, άκουσε. Με πήρε πρωί-πρωί ο μεσίτης. Και σπίτια από αυτά που ψάχνεις εσύ να βρεις για να πάρεις να μην είναι οικογενειακός, υπάρχουν μόνο 3. Με τι ενοικιό? Γύρω στα 800 ευρώ. Πολλά είναι. Μα τι πας να κάνεις? Να στριμώξεις την οικογένειά σου σε κλουβί? Τόσο είναι τα νίκια για αυτά τα τετραγωνικά. Τότε να μειώσουμε τα τετραγωνικά. Λοιπόν, να σε κλείνω γιατί τρώω πρωινό. Οδυσσέα, θα ξαναμιλήσουμε. Δεν τελειώσαμε με το θέμα του σπιτιού. Γεια σου, μπαμπά. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Ωραίο που είναι αυτό. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, δεν με βλέπεις? Ναι, λάμπεις ολόκληρος. Είχα καιρό να σε δω έτσι. Από εδώ και πέρα μόνο έτσι θα με βλέπεις. Το λέει και το εννοεί ναυσικά, είμαστε καλά. Και λοιπόν, δεν ξέρω τι μαγικό έγινε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Μαμά, μια και πήρες. Μήπως ξέρεις κανένα καλό μεσίτη να μας βρει σπίτι? Το έχω πει και στον μπαμπά, αλλά όσο περισσότεροι ψάχνουν, τόσο καλύτερα. Ερχόμαστε Αθήνα σε κανένα μήνα, γι' αυτό και βιαζόμαστε κάπως. Παιδί μου, γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο? Το σπίτι μου είναι μεγάλο. Ελάτε να μείνετε σε μένα και παράλληλα ψάχνετε. Δηλαδή, πες ότι βρίσκετε κάτι που σας αρέσει. Πότε θα πάτε να το δείτε? Πώς θα πάτε, δηλαδή? Μπορεί την επομένη να το έχει νοικιάσει άλλος. Δεν χρειάζονται βιασύνες και πολλότητες αυτά. Τι λες? Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, θα πω και στον μπαμπά να σταματήσει να ψάχνει. Έχεις δίκιο. Θα πρέπει να βρω και μια δουλειά και να πάω τα μωρά στο βρεφονιπιακό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Σιγά-σιγά. Ένα-ένα. Τι βιασύνη είναι αυτή σήμερα? Καλά, αυτό που πες για τη δουλειά θα το κουβεντιάσουμε αργότερα. Έλα, μπαμπά. Σταμάτα την ιστορία με το μεσίτη. Αλλάξανε τα σχέδια.
Γιατί, τι έγινε? Θα μας φιλοξενήσει η μαμά με την Έρση και τα μωρά και θα δούμε σπίτια από κοντά όταν έρθουμε Αθήνα μόνιμα πια. Μάλιστα. Θέλω να έρθουν οι Πετροσιάν, να ξέρω ότι πουλήθηκαν οι πίνακες, να έχω λίγο ρευστό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ζει η ενίκεια μπροστά και η μετακόμιση μαζί είναι πολλά έξοδα. Οδυσσέα, και εγώ και η μάνα σου είμαστε εδώ. Μην έχεις άγχος, παιδί μου. Μπαμπά, αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Λοιπόν, άσε να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα. Να κάνω τις επαφές μου για τη δουλειά, να οριστικοποιηθεί και μετά θα έρθουμε, εντάξει? Δηλαδή, για πότε το βλέπεις? Δεν ξέρω. Υπολογίζω το πολύ σε 20-25 μέρες να έχουν τακτοποιηθεί όλα. Σ' ακούω καλά. Είμαι αποφασισμένος και αισιόδοξος. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπράβο.